τρία πραγματάκια πριν ξεκινήσουμε. Πολύ κωδικοποιημένα. Σήμερα κάνουμε μια κινητοποίηση έχοντας απέναντί μας ένα παγκόσμιο πολυεθνικό μονοπόλιο που λέγεται Costco, που έχει πάρει το 67% του λιμανιού. Δεν το έχει πάρει απλά. Όπως το έργο που ζουν οι συνάδελφοι στη Λάρκο, όπως στα δύο μεγάλα ναυπηγεία, στα πετρέλαια Καβάλας, στα λιπάσματα Καβάλας και σε μια σειρά άλλους μεγάλους χώρους, αυτές οι πολυεθνικές και οι μεγαλοεργοδότες έχουν οπλιστεί, έχουν όπλα στα χέρια τους που τους δίνει η εκάστοτε, η χτεσινή, η σημερινή κυβέρνηση. Και αυτά τα όπλα και τα κίνητρα, όπως τα λένε, είναι δύο ειδών. Το ένα είναι να τους μπουκώνουν με κρατικό χρήμα στο όνομα φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων και τώρα ετοιμάζουν το νέο παζάρι με το Ταμείο Ανάκαμψης και από, τα οποία βεβαίως εμείς τα κορόιδα θα πληρώσουμε πάλι με τη φορολογία, τους ένφυες και όλα αυτά, το ΦΠΑ και όλα αυτά, ειδικούς φόρους κατανάλωσης που φέρνουν και την ακρίβεια μέσα από εκεί. Και από την άλλη τους προωθούνε δίνοντάς τους πρίκα τις συλλογικές μας συμβάσεις, τα μεροκάματά μας, τα ωράρια μας, το δικαίωμά μας να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, το δικαίωμά μας στην εργασία. Όλα αυτά τους τα δίνουνε πρίκα για στο όνομα της ανάπτυξης. Αυτό είμαστε, μια πρίκα. Έτσι μας βλέπουν. Απέναντι σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση του να είμαστε μια πρίκα και να πληρώνουμε συνέχεια εμείς τα σπασμένα, γίνεται και ο συντονισμός που είπε προηγμένως ο Μάρκος. Και το συλλαλητήριο, το οποίο δεν είναι ένα ακόμα συλλαλητήριο, είναι μια προσπάθεια που εδώ και πάρα πολλά χρόνια εμείς παλεύουμε να υλοποιηθεί. Δηλαδή, χώροι, κλάδοι, με το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή τι, την αγωνία τους να έχουν εισόδημα να ζήσουν τις οικογένειές τους. Το δικαίωμα να έχουν δουλειά με τους χώρους εργασίας ανοιχτούς, να είναι ανοιχτά τα ναυπηγεία, να είναι ανοιχτή η Λάρκο, να είναι ανοιχτή η ζώνη, να είναι ανοιχτά τα πετρέλαια Καβάλας. Δεν πάμε να πλουτίσουμε, δικαίωμα στο μεροκάματο να ζήσουμε τις οικογένειές μας, χωρίς να βάζουν συνέχεια το χέρι να μας τα παίρνουν έστω και αυτά τα λίγα συνέχεια από την τσέπη. Αυτό παλεύουμε και δίνουμε μάχη εδώ και πολλά χρόνια. Αυτοί που παλεύουμε ο καθένας μόνος του να βρεθούμε στο ίδιο μετερίζει, στον ίδιο δρόμο και να παλέψουμε. Και πρέπει να έχει συμμετοχή, να πάρει πραγματικά το κάθε ποταμάκι, αν εμείς σήμερα είμαστε ένα ποταμάκι αντίδρασης. Σήμερα εδώ τα πολλά ποταμάκια συνάδελφοι φτιάχνουν χύμαρους και μόνο οι χύμαροι μπορούν να ανατρέψουν αυτές τις διαθέσεις των κυβερνήσεων. Και να μπορούμε να ελπίζουμε και να χτίζουμε ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, συνάδελφοι, επειδή έχουμε και, ας το πούμε, επί του πιεστηρίου εξελίξεις, οι ίδιοι που παίρνουν πρίκα τις ζωές μας και που για αυτούς νομοθετούν οι κυβερνήσεις, είναι που εδώ και καιρό, γιατί έχουν μυριστεί λία, σαν τις σίαινες, σαν τους γήπες, έχουν μυριστεί κρέας για να φάνε. Παλεύουνε για την γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Να εμπλακούμε στο τσάκισμα άλλων λαών. Μας και φάνε και αυτοί κάτι. Και από εκεί. Και τώρα πώς αυτό έρχεται ο λογαριασμός. Έχουμε τη γεωστρατηγική αναβάθμιση με τη βάση της Σούδας Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και Ελληνογαλλική. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη. Η Ρωσία εισβάλλει από τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να απαντήσει. Η Ελλάδα δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει και με στρατό αν χρειαστεί. Και χτες, προχτές, ο πρέσβης της Ρωσίας εδώ στην Ελλάδα είπε ή θα υπάρχει, λέει, ασφάλεια για όλους ή για κανέναν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας συνοδεύεται από τη στοχοποίηση για αντίπεινα. Και ήδη η άσκηση που έγινε προχτές
των πυρηνικών είχε εικονική προσβολή της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης από τους Ρώσους με πυρηνικά. Πάνε να μας μπλέξουνε για να οικονομήσουνε κάποιοι, πετρελαιάδες ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, να μας μπλέξουνε σε τέτοια σχέδια το λαό. Γιατί πάντα ο λαός την πληρώνει. Ποτέ κανένας από αυτούς, οι οποίοι το είδαμε και στην Ουκρανία, οι πλούσιοι λέει πρώτοι πήραν τα ιδιωτικά του ζετ και έφυγαν για τη Δύση. Και όταν έρθει η ώρα θα γυρίσουν για να πάρουν πάλι τη θέση τους, να έχουν τα εργοστάσια τους. Ο λαός θα μείνει πίσω, το έχει ζήσει και ο λαός μας παλιότερα, να ματώσει. Και εμείς φωνάζουμε και με την ευκαιρία και σήμερα ότι είμαστε κάθετοι και θα παλέψουμε γι' αυτό η χώρα μας να μην εμπλακεί. Γιατί είναι κίνδυνος. Είναι κίνδυνος για το λαό μας. Δεν θα αφήσουμε τη μοίρα μας και σε αυτό το κομμάτι να διαφεντεύουν αυτοί που παρήγγειλαν τα μνημόνια, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι και πολυεθνικές. Επίσης και κλείνω με αυτό γιατί το ξεχάσαμε, η σημερινή μας απεργία δεν είναι μόνο απέναντι στην Κόσκο, γιατί είπαμε, οι συμβάσεις έχουν γίνει πρίκα, δεν είναι υποχρεωτικές, ζητάμε και με τη σημερινή μας κινητοποίηση από την κυβέρνηση τη σύμβασή μας να επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς να κηρύσσονται υποχρεωτικές και η δικιά μας υποχρεωτική σύμβαση και απέναντι στους εργοδότες που την υπογράφουν και την ίδια στιγμή κοιτάνε πώς θα δαγκώσουν τον έναν και πώς θα δαγκώσουν τον άλλον. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό της σύμβασης των συμβάσεων και την υποχρεωτικότητά τους, καθολικότητά τους. Και αυτό το αίτημα. Γιατί τελικά όλα όσα αφορούν εμάς έχουν γίνει πρίκα. Επίσης, και κλείνω με αυτό, θα πάμε να κάνουμε μια συνάντηση για το ζήτημα των χώρων. Δεν περιμένουμε απαντήσεις και δεν μας αφορούν οι απαντήσεις, συνάδελφοι. Αυτό πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο στο μυαλό μας. Μίτσο, άστε τη συζήτηση, Κοσμάς. Κοσμάς, δεν μ' ακούει. Τσάμπα τα λέω. Να δω. Μίτσο, Κοσμάς. Να, βλέπετε. Κατά τα άλλα, παλεύουμε για να έχουμε ροκάμα το αύριο. Σκουτίξτε τώρα κάποιον. Λοιπόν, συνάδελφοι, δεν περιμένουμε απαντήσεις. Πάμε και τους λέμε. Δεν πρόκειται να πάρετε τους χώρους έτσι όπως το λέτε. Δεν πρόκειται να μας κλείσετε τα σπίτια. Τη μία μέρα θα χτίζετε, την άλλη εμείς θα κρεμίσουμε. Μέχρι να αποφασίσετε ότι εδώ θα σεβαστείτε το δικαίωμά μας στη δουλειά. Μας βρήκατε, δεν σας βρήκαμε δεκαετίες το δικαίωμά μας στη δουλειά, στο μεροκάματο, στο εισόδημα. Δεν θα μας αποκλείσετε, γιατί συνάδελφοι, εάν αυτοί έστω και για 10-12 μήνες κλείσουν τη ζώνη και καλά για να αναβαθμίσουν το λιμάνι, που εμείς δεν είμαστε ενάντια στην αναβάθμισή του και στα έργα, απλά θέλουμε να γίνεται παράλληλα και να δουλεύουμε, μπορεί και να μας θέλουν εξαθλιωμένους ώστε να έρθουν μετά από την πείνα και να πούνε ελάτε με 30 και 40 ευρώ άμα θέλετε να δουλέψετε. Αλλιώς θα μείνετε εκεί. Να έχουμε και τέτοιους εκβιασμούς που τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Πάμε λοιπόν αποφασισμένοι με τελεσίγραφο και όχι διαπραγμάτευση. Δεν πάω εγώ τώρα να διαπραγματευτώ αν θα μας το δώσουν ή όχι, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι. Θα πάμε να τους πούμε ένα και ένα κάνουν δύο. Τελείωσε. Με αυτό να πορευτούμε, συνάδελφοι. Και με υπομονή, επιμονή, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα έχουμε το δίκιο και θα κερδίσουμε.